61 εκατομμύρια παιδιά σε όλο τον κόσμο δεν πηγαίνουν στο σχολείο. 200 εκατομμύρια νέοι άνθρωποι χρειάζονται μια δεύτερη ευκαιρία εκπαίδευσης. Αυτό επισημάνθηκε μεταξύ άλλων στην ετήσια σύνοδο των πρέσβεων καλής θελήσεως της UNESCO, η οποία πραγματοποιήθηκε για 12η χρονιά στην έδρα της UNESCO στο Παρίσι. Στη σύνοδο, στην οποία συμμετείχε και η Ελληνίδα πρέσβης, κυρία Μαριάννα Βαρδινογιάννη, έδωσαν το παρόν διεθνείς προσωπικότητες. It's a very fragile world. We see a global economic crisis which affects lives of people. We think of how to find solutions to these challenges. We think that we want to have more education. We want to give chance to young people, employment. Τα παγκόσμια ζητήματα που ετέθησαν στη φετινή μας συνάντηση είχαν ως επίκεντρο την παιδεία και την βιώσιμη ανάπτυξη. Είναι βασικό μέλημα της UNESCO όσο πλησιάζουμε προς το 2015, δηλαδή στη λήξη της προθεσμίας των αναπτυξιακών στόχων του ΟΗΕ για τη χιλιετία, να ενταθούν οι προσπάθειες ώστε να πάνε όσο γίνεται περισσότερα παιδιά στο σχολείο. Δραματική έκκληση για πάυση των συγκρούσεων έκαναν οι πρέσβεις από χώρες που βρίσκονται σε εμπόλεμη κατάσταση, επισημένοντας παράλληλα την ανάγκη για προστασία της ελεύθερης έκφρασης και των πεπιθήσεων. Βασική προτεραιότητα όλων, όπως υπογραμμίστηκε στο τέλος της Συνόδου, είναι να βοηθήσουν την UNESCO και τα κράτη-μέλη να επενδύσουν στην εκπαίδευση των νέων, τις ικανότητες και τις δεξιότητές τους, καθώς με αυτόν τον τρόπο επενδύουν στο μέλλον και την ελπίδα. Σε αυτό που καταλήξαμε όλοι είναι ότι χωρίς σχολεία δεν υπάρχει ελπίδα. Και γι' αυτό θα αγωνιστούμε, για την ελπίδα και για το μέλλον των παιδιών μας. We are so many at the UNESCO to form small commandos. I gave as an example with Mariana Vardinoyanis and myself, for instance, we are in contact for years now to try to create some actions. Φέτος για πρώτη φορά στις εργασίες της Συνόδου συμμετείχαν καλλιτέχνες για την ειρήνη, πρωταθλητές για τον αθλητισμό και ειδικοί αντιπρόσωποι για την παιδεία, δηλαδή όλες οι κατηγορίες αγγελιοφόρων της UNESCO. Τις προτάσεις της για τη βελτίωση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων παρουσίασε η Ελληνίδα πρέσβης καλής θελήσεως της UNESCO, κυρία Μαριάννα Βαρδινογιάννη, κάνοντας αναφορές στο ανθρωπιστικό έργο του Συλλόγου Ελπίδα, που είναι αφοσιωμένο στα παιδιά που πάσχουν από καρκίνο. Closing, I would like to mention one word, the word hope. It's our driving force towards our dreams, our common visions and UNESCO's noble causes. Ο Gordon Brown, ο πρώην Πρωθυπουργός της Βρετανίας και ειδικός απεσταλμένος των Ηνωμένων Εθνών για την Παγκόσμια Εκπαίδευση, ήταν ο βασικός ομιλητής της ετήσιας Παγκόσμιας Έκθεσης για το πρόγραμμα Εκπαίδευση για Όλους, που παρουσιάστηκε στο πλαίσιο της συνάντησης. If we talk about a society where everyone should be able to rise as far as their talents take them, then we have to make sure that every child has the right to decent investment in their education in whatever country they are in.